Όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, μεγάλη νύχτα. Ήταν μεγάλη και δύσκολη η διαπραγμάτευση. Το όπλο μας ήταν οι θυσίες και οι προσπάθειες του ελληνικού λαού, που πια αναγνωρίζονται από όλο τον κόσμο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλο και περισσότερο, και όλο και περισσότεροι θέλουν να συνδράμουν στην προσπάθειά μας, να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό και να συμβάλλουν στην μεγάλη προσπάθεια αλλαγής στη χώρα μας. Και έτσι καταφέραμε τη μείωση ενός μεγάλου βάρους σε ό,τι αφορά το χρέος. Ένα βάρος που ο ελληνικός λαός, η μεσαία τάξη, οι πολίτες της χώρας σηκώνουν τα τελευταία χρόνια. Και μας δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία να γυρίσουμε σελίδα και να μπορέσουμε να δούμε με ελπίδα την επόμενη μέρα. Μια πορεία χωρίς τα μεγάλα αυτά βάρη, ώστε να μπούμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά. Και βεβαίως οι αποφάσεις αυτές δεν αφορούν μόνο στην Ελλάδα. Αποτελούν και ιστορικές αποφάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζουμε ότι θα είναι αρκετές πια να καλμάρουν, να ησυχάσουν τις αγορές και τις επιθέσεις και την κερδοσκοπία απέναντι στο ευρώ. Και γι' αυτό επηρεάζει όλους και την Ελλάδα βεβαίως. Είναι λοιπόν η ώρα που πρέπει να στρωθούμε και πάλι όλοι στη δουλειά της επόμενης φάσης, που είναι ακριβώς αυτές οι μεγάλες αλλαγές που θα βάλουν τις βάσεις για μια διαφορετική Ελλάδα. Όπως λέτε, η επόμενη μέρα θέλει δουλειά. Θα τα κάνουμε.